Ώρα 3:15. Ένα ακόμη σοβαρό τροχαίο με απεγκλωβισμό στον δρόμο Καρμανιόλα μεταξύ κόμβου Καλυθέας και κόμβου Σκαλανίου. Τι σας είπε ο οδηγός, μιλάει κανονικά? Μιλάει, μου είπε ότι δεν κατάλαβε τι έγινε. Αυτό. Δεν κατάλαβε τι έγινε. Μου μιλάει κανονικά, όμως έχει τις αισθήσεις του και είναι εντάξει. Άμα πάει να κάνει προσπέραση εδώ πέρα, που ο δρόμος είναι ολισθηρός και δεν έχει ορατότητα όπως κατεβαίνει από πάνω, τι να πει κανείς? Πρέπει να προσέχουμε όλοι. Άμεσα σπέβδουν στο σημείο ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα και άνδρες της Ελλάς. 5 άτομα τραυματίζονται σοβαρά και μεταφέρονται στο εφημερεύον νοσοκομείο, εκ των οποίων 3 άνδρες και 2 γυναίκες ηλικίας μεταξύ 60 με 70 ετών. Ναι, στην αρχή νομίζαμε ότι ήταν προσπέραση, αλλά τελικά καταλάβουμε ότι δεν ήταν. Αυτό που είδαμε είναι απλά ότι δεν ξαναγύρισε στο ρεύμα του και ότι έμεινε στο άλλο ρεύμα. Αυτό. Δηλαδή πάει αριστερά. Ναι. Αριστερά. Πολύ αριστερά. Εντελώς, ναι. Σαν να ήταν στο κανονικά στο δικό του το ρεύμα. Σε 25 μέτρα δρόμο σκοτώνονται. Σκέψτε εδώ να δει στι στενού του κακού δρόμου τι γίνεται. Λίγοι τα απομείνω, μου φαίνεται, αφού είμαστε παράωρο λαό. Εφιαλτικές στιγμές εκτυλίχθηκαν καθώς η σύγκρουση ήταν σφοδρή μεταξύ 4x4 και γιο ταχύ, με το τελευταίο να καρφώνεται στις προστατευτικές μπάρες. Όταν κατεβαίνεις από την άνοδο, δεν υπάρχει καλή και ορατότητα και ο δρόμος είναι γλιστράει. Ναι, μεν δεν μπορούμε να το θέσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα ότι γλιστράει ο δρόμος. Αν πάμε λίγο πιο σιγά, εάν πολλά. Βεβαίως. Δεν υπάρχει διαχωριστικό στη μέση, όπως είναι το μεγάλο πρόβλημα της Κρήτης, όπως λέμε στο ΒΟΑΚ. Το ίδιο πράγμα, αν υπήρχε διαχωριστικό εδώ, σε καινούριο δρόμο, δεν θα είχαμε αυτό το πράγμα, δεν θα το είχαμε δει. Έντρομοι οδηγός αυτοκινήτου μας περιγράφει τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν όταν ο οδηγός του 4x4 έκανε προσπέραση και κάτω από άγνωστες συνθήκες εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με το γιο ταχύ. Ουσιαστικά εγώ το είδα να πηγαίνει εντελώς στο αντίθετο ρεύμα και από το αντίθετο ρεύμα να πηγαίνει εντελώς άκρη και να πέφτει πάνω στο γιο ταχύ που ερχόταν. Εγώ σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή ότι ο άνθρωπος τον πήρε ο ύπνος. Και ο άνθρωπος που είναι τώρα κάτω στο πάτωμα βγήκε από το αγροτικό. Ναι, ναι. Είναι ο οδηγός που προσπερνούσε. Ο οποίος βγήκε από το όχημα και έπεσε κάτω. Δεν έπεσε. Άρα προσπάθησε να μαζέψει τα πράγματα που είχαν πέσει και εμείς του ζητήσαμε να καθίσει. Στο σημείο υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση για τη μεταφορά των τραυματιών, ενώ για αρκετή ώρα επικράτησε κυκλοφοριακό κομφούζιο με άνδρες της Ελλάς να ρυθμίζουν την κυκλοφορία.